24 ώρα πριν από το κρίσιμο ραντεβού της Γενέβης, το οποίο θα κρίνει και τη μετέπειτα πορεία του Κυπριακού, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος κατά την τελετή των Θεοφανίων στην Κάτω Πάφο. Από εμάς εξαρτάται. Αν εμείς σταθούμε στις αγωνιστικές υπάρξεις, θα δούμε ελευθέρα την πατρίδα μας. Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στον στόχο που έχει θέσει η Τουρκία να δώσει κρατική πόστα στο ψευδοκράτος και αναφέρθηκε στο ποια θα πρέπει να είναι η δική μας στάση. Βλέπουμε την βουλημία του εχθρού και οφείλουμε και εμείς, όπως εκείνος έχει σκληρύνει την στάση του, να σκληρύνουμε και εμείς την δική μας στάση, γιατί ισχύει το τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Θέλει περισσότερα από ό,τι έχει πάρει. Τα κόμματα από την πλευρά τους αναφέρονται στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που ακολουθούν. Η ΕΔΕΚ, ύστερα από έκτακτη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου, αποφάσισε να συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελβετία. Σε καμία περίπτωση με την παρουσία μας δεν έχουμε πρόθεση ούτε να αποδιγετήσουμε, ούτε να χειραγωγήσουμε ή και να αποδυναμώσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλουμε απλά να τον βοηθήσουμε να κινηθεί προς την ορθή κατεύθυνση. Η μάχη θα είναι δύσκολη, αναφέρουν Συμμαχία Πολιτών και Κίνημα Αλληλεγγύη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με σενάρια και με στρατηγικές και για το ενδεχόμενο αποτυχίας της. Μεταβαίνουμε διότι αυτό επιβάλλει το καθήκον, να είμαστε παρόντες στην πρώτη γραμμή. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τις εξελίξεις και διαχειριστής του Κυπριακού είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Συνεπώς, ουδεμίαν ευθύνη να αναλαμβάνουμε για την παταγώδη αποτυχία της εθνικής μας υπόθεσης. Οι οικολόγοι τονίζουν πως μέσα σε κλίμα τουρκικών προκλήσεων συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη Γενέβη, ενώ το ΕΛΑΜ, που θα είναι το μόνο κόμμα που δεν θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη, διοργανώνει τη Δευτέρα το βράδυ εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την ελληνική πρεσβεία. Κάποιοι φοβούνται να ακούγεται η φωνή μας. Λοιπόν, θα ακουστεί και από τη Γενέβη δυνατή και καθαρή. Μια φωνή κρυστάλλινη, αληθινή, γνήσια και ειλικρινής. Γι' αυτό είναι καθήκον μας να είμαστε εκεί. Η δίθεν αντιπολίτευση, παρά τις οποιασδήποτε επίπλαστες διαφωνίες της, μεταβαίνει στη Γενέβη για να συνοδεύσει τον κοινοτάρχη πλέον Νίκο Αναστασιάδη και όλοι μαζί να εκπροσωπήσουν την ελληνοκυπριακή κοινότητα, καθιστώντας τους όλους μαζί συνένοχους.